Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε ακόμα σε ένα βίντεο στο Venus Tuning. Σήμερα σε αυτό το επεισόδιο θα βάλω καινούριο κοντέρ στο KZR, γιατί η παλιά η ζελατίνα στο άλλο κοντέρ που έχω πάνω έχει κυτρινίσει και έχει θολώσει και έχει γίνει πολύ χάλια, οπότε είναι ευκαιρία να βάλω ένα καινούριο. Αυτό είναι ημιτασιόν και έκανε νομίζω 23 ευρώ περίπου. Πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά θα βγάλω τη μάσκα του τιμονιού μαζί με το κοντέρ και να πάω να το φτιάξω εύκολα στον πάγκο. Βγήκε η μάσκα, πάμε να βγάλουμε και το κοντέρ. Εδώ όπως βλέπετε έχει σπάσει το ένα αυτάκι από παλιά. Έχω βάλει και κάτι έξτρα λαμπάκια μέσα, το είχα κολλήσει κιόλας. Οι δείκτες που λέγαμε, εντάξει, της βενζίνης δουλεύει, των χιλιόμετρων είχε σπάσει. Είχα βάλει και αυτό το λαμπάκι αλλά δεν το δούλευα. Θα χρησιμοποιήσω πιστόλι θερμού αέρα ώστε να ζεστάνω την κόλλα και να βγει το τζαμάκι. Τώρα πρέπει να το καθαρίσω και λίγο. Πριν όμως βάλω το κοντέρ πάνω, θα αλλάξω το κυλινδράκι από το καινούριο, αυτό είναι από το καινούριο, ήταν εδώ μέσα. Θα το έχω βγάλει, θα βάλω από το παλιό κοντέρ, ώστε να είναι τα χιλιόμετρα αυτά που θέλουμε. Και είναι έτοιμο. Τώρα τα βάζω όλα πάλι πίσω και πάμε να το βάλουμε στη μάσκα. Πρώτα βγάζουμε το νάιλον. Τσακ. Όπω. Τέλειο. Και το κουμπώνουμε επάνω. Θέλει λίγο πάτημα για να σφινώσει. Μέσα στη μάσκα. Όπω φαίνεται πολύ ωραίο, σαν καινούριο. Όχι σαν καινούριο, είναι καινούριο. Βάζω και τις βίδες. Το κοντέρ είναι έτοιμο, έχει μπει πάνω στη μάσκα και τώρα πάμε να βάλουμε τη μάσκα πάνω στο μηχανάκι. Πρώτα κουμπώνω τις φύσες, μετά κουμπώνω το κοντέρ, την τίζα και τέλος κουμπώνω τα φλασάκια. Πριν όμως κουμπώσω τη μάσκα, κάνω έναν έλεγχο να δω αν δουλεύουν όλα σωστά. Όπως βλέπετε, έχει νεκρά το μηχανάκι τώρα και δείχνει Τετάρτη. Τα φλάς ανάβουν όλα μαζί. Έχει πλάκα γιατί ανάβουν εντελώς ανάποδα. Ενώ έχει Τετάρτη μέσα, ανάβει νεκρά. Και το αντίστροφο, έχει νεκρά, ανάβει Τετάρτη. Τώρα αυτό που θα κάνω είναι να φτιάξω τα λαμπάκια σωστά. Θα βγάλω λίγο την ντίζα του κοντέρ για να μου δίνει χέρι. Να βγάλω τη μάσκα προς τα πάνω. Οπότε, τώρα ξέρω ότι έχει νεκρά. Είναι αυτό το λαμπάκι εδώ. Το βγάζω. Και το βάζω στη θέση που είναι το σημάδι της νεκράς. Ορίστε. Τώρα βάζω πρώτη. Είναι αυτό το λαμπάκι. Οπα. Το αλλάζω με το λαμπάκι στη θέση της πρώτης. Και ούτω καθεξής. Τώρα οι ταχύτητες είναι έτοιμες. Τώρα δούμε τι γίνεται με τα φλάς. Όπως βλέπετε, ανάβοντας τα φλάς, ανάβουν όλα μαζί, μπρος πίσω, σαν αλάρμ. Επίσης ανάβηκε αυτό το λαμπάκι. Δεν ξέρω τι μπέρδεμα έχει, θα το λύσω. Όπως βλέπετε τα φλάς τώρα δουλεύουν κανονικά. Και από την άλλη μεριά. Και από εδώ. Αυτό που έκανα ήταν στο λαμπάκι του καντράν που είναι για τα φλάς. Να βγάλω το λαμπάκι, θα δείτε άμα το ξαναβάλω. Τσακ. Να βγουν όλα μαζί. Μόλις το βγάλω.
σταματάει να γίνεται αυτό, οπότε θα είμαστε χωρίς λαμπάκι για τα flash. Οπότε αφού δουλεύουν όλα σωστά, θα ακουμπώσω τη μάσκα για τελευταία φορά. Βίδωσα και τη μάσκα κανονικά, το κοντέρ φαίνεται φοβερό, όλα είναι πεντακάθαρα σε σχέση με το κιτρινιάρικο που είχα πριν. Έχει αλλάξει τελείως η εικόνα που έχει ο οδηγός πάνω στο μηχανάκι. Αυτά για σήμερα, αυτό ήταν ένα σύντομο βίντεο. Κάντε ένα like αν σας άρεσε, μια εγγραφή στο κανάλι για να μην χάνετε τα επόμενα βίντεο. Την άλλη εβδομάδα έχουμε πιο ωραίο βίντεο από το σημερινό. Δεν θέλω να πω ακόμα τι είναι, γιατί δεν είναι σίγουρο, αλλά πιστεύω πως θα το κάνουμε. Λοιπόν, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα και ευχαριστώ για την προβολή. Φιλάκια!